στο δικτυακό τόπο www.fcin.gr της εφημερίδας «Η Εφημερίδα των Συντακτών» στις 1 Μαρτίου 2016 και με τίτλο «Το πιο πράσινο κτίριο του Πειραιά» αναρτήθηκε άρθρο για το νέο κτίριο της Ράλιου Σχολής στον Πειραιά, όπου επισημαίνεται ότι στις οροφές των κτιρίων του σχολείου έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά συστήματα που εξασφαλίζουν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες τους. Το έργο ολοκληρώθηκε από την ανώνυμη εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ και η κάλυψη του κόστους κατασκευής επιτεύχθηκε με την ένταξη σε ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την παράγραφο 2,1 του άρθρου 132 του νόμου 4199/2013, η ως άνω εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ είναι αρμόδια για τη μελέτη απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και εν γέννη υποδομών δημοσίου συμφέροντος ανάμεσά τους και σχολικών κτηρίων. Από τη μία πλευρά, σίγουρα αξίζει έπαινο σε όσους εμπνεύστηκαν αυτή την κατασκευαστική ενεργειακή επιλογή που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. Εξάλλου, το κέρδος δεν είναι μόνο οικονομικό ή περιβαλλοντικό, αλλά και παιδαγωγικό, αφού θα αποτελεί ένα καθημερινό, άμεσο παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για τα παιδιά του συγκεκριμένου σχολείου. Από την άλλη όμως πλευρά, και με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 να εξασφαλίσει το 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προκύπτει το ενδιαφέρον αν και σε άλλα σχολικά κτίρια παλαιά ή νέα έχουν υλοποιηθεί παρόμοια έργα. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4342/2015, υφίσταται υποχρέωση αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων. Είναι σαφές πως η διερεύνηση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγη σχολείων, πόσο μάλλον αν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι πολλαπλά κερδοφόρα, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργίας, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων των σχολείων όσον αφορά τα έξοδα για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στην αξιοποίηση αυτών των πόρων σε άλλες τους ανάγκες. Και τόπι των ανωτέρων ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί, πόσα σχολεία της χώρας μας διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα? Εν ώψη του τελευταίου νόμου για την αναβάθμιση των κτιρίων, σε τι μέτρα προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα τόσο στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια όσο και στα νέα, οι ερωτώντες βουλευτές Καβαδέλας Δημήτρης και Αναστάσιος Μεγαλομίστακας?